Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Let's Talk Crypto εδώ στο Financial Greeks. Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο θα εξετάσουμε το κακό σενάριο για το Bitcoin και την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί όταν αναλύουμε ένα θέμα, θα πρέπει να το εξετάζουμε από όλες τις πλευρές. Και ναι, υπάρχουν και κάποια σενάρια τα οποία θα συμβούν και όταν συμβούν είναι αρκετά πιθανό να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις μέχρι και να κρασάρουν το Bitcoin και την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Οπότε, μείνετε μαζί μου συντονισμένοι σε αυτό το επεισόδιο. Αφήστε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Πάμε να δούμε ένα σημαντικό μήνυμα από τον χορηγό της εκπομπής και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως. Φυσικά, εγώ είμαι ο Γιώργος και ό,τι πούμε εδώ είναι δική μου προσωπική άποψη και όχι χρηματοοικονομικές συμβουλές. Χορηγός του σημερινού επεισοδίου είναι η Freedom24, μια πλατφόρμα για παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα, μετοχές, commodities, ETFs κτλ. Όποιος νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω τέτοιας πλατφόρμας, αλλά θέλει παρόλα αυτά να εκτεθεί στην τιμή και στη διακύμανση του Bitcoin, μπορεί να το κάνει μέσω του Vito, που είναι το πρώτο Bitcoin ETF της ProShares, το οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετά σε προηγούμενα επεισόδια. Και η Freedom24 είναι η μόνη που το προσφέρει. Και όποιος κάνει εγγραφή στο link που θα βρει από κάτω, θα πάρει και airdrop μία μετοχή έως 700 δολαρίων, αρκεί να είναι άνω των 25. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς, αφού άνοιξε το εντυπωσιακό νούμερο των 3-3 εκατομμυρίων δολαρίων, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ελαφριά υποχώρηση και είναι στα 2,6-3 εκατομμύρια δολάρια περίπου. Με τον τόμο του Bitcoin να παραμένει και αυτό σχετικά χαμηλό στο 43,4%, πράγμα που σημαίνει πως όλη η αγορά υποχωρεί συμμετρικά με τον Bitcoin και δεν βλέπουμε πιο έντονες υποχωρήσεις όπως ήθιστε να συμβαίνει. Πράγμα που είναι θετικό. Τώρα, από άποψη ελαφριάς τεχνικής ανάλυσης, είδαμε την πρώτη σημαντική απόρριψη σε αυτό το ράλι γύρω στις 70.000 δολάρια, 69 και κάτι ακουμπήσαμε ανάλογα το ανταλλακτήριο που το βλέπει κανείς. Αυτή τη στιγμή το Bitcoin διαπραγματεύεται γύρω στις 59 με 60.000 δολάρια. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια περιοχή στήριξης 58 με 60, η οποία είναι αρκετά δυνατή και σημαντική, καθώς εκεί μπαίνουν δυνατά αρκετοί αγοραστές. Αυτή τη στιγμή που κάνω το βιντεάκι σε σχέση με τη στιγμή που θα το δείτε εσείς, πολλά πράγματα μπορούν να έχουν αλλάξει, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, η προδιάθεση είναι προς τα πάνω. Το uptrend δεν έχει αλλάξει παρόλη αυτή την διόρθωση για την ώρα. Ακόμα, το ίδιο θα ισχύει αν πέσουμε ακόμα και στην περιοχή στήριξης 50 με 52. Αν πέσουμε και κλείσουμε κάτω από τις 50.000 δολάρια, εκεί θα πρέπει να επανεξετάσουμε κάποια πράγματα. Δεν αλλάζει κατά ανάγκη η προδιάθεση για πάνω, αλλά ίσως είναι μια πρώτη ένδειξη πως ίσως να έχουμε μια ψηλό αντιστροφή της τάσης. Okay, όταν και αν φτάσουμε ποτέ εκεί, εδώ θα είμαστε να ξαναπούμε. Από εκεί και πέρα, σε όποιον αρέσει η τεχνική ανάλυση και θέλει κάτι περισσότερο, στο προσωπικό μου κανάλι, Crypto Capitalist Greece, κάθε Δευτέρα κάνουμε τεχνική ανάλυση στο Bitcoin και σε όλη την αγορά σε μεγαλύτερο βάθος, οπότε συντονιστείτε εκεί. Πάμε τώρα να δούμε και το κακό σενάριο για το Bitcoin, το οποίο όταν θα συμβεί ενδέχεται να παρασύρει και να κρασάρει όλη την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Δύο είναι οι λόγοι που συντελούν και συνεννούν σε κάτι τέτοιο. Το πρώτο έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις, τους κανόνες και τα regulations γύρω από τα κρυπτονομίσματα και το οικοσύστημα αυτό. Αφήνοντας το FUD, περιξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομη δραστηριότητα κτλ., πάμε στο FACT, το οποίο είναι ότι κουνιέται πολύ μεγάλη ποσότητα χρήματος, κουνιέται αξία γενικά και κάποιος έχει μείνει στην απέξω και θέλει να βάλει το χέρι του στη γυάλα με το μέλι. Οπότε θέλουμε δεν θέλουμε, ρυθμίσεις και regulations θα υπάρξουν. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, ήδη έχουν ξεκινήσει να νομοθετούνται, να θεσπίζονται και πλέον να εφαρμόζονται κανόνες, ξεκινώντας από την Αμερική, η οποία πιθανώς θα δώσει και τις κατευθυντήριες γραμμές και για όλες τις άλλες χώρες, ψηφίζοντας τον Infrastructure Bill τις προηγούμενες μέρες. Ένα νόμος ο οποίος προτάθηκε τον καλοκαίρι και πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη Δευτέρα. Μέσα σε αυτά αναφέρει για το πώς θα φορολογούνται τα κρυπτονομίσματα, οι πάροχοι υπηρεσιών εντός των κρυπτονομισμάτων. Έχει διάφορα πράγματα τα οποία κάποια λειτουργούν, κάποια όχι τόσο. Για παράδειγμα, εδώ πέρα αναφέρει ότι για οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 10.000 δολαρίων θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση του αποστολέα, προσωπικές πληροφορίες, να καταγραφεί το αφημί του και όλοι οι πληροφορίες της συναλλαγής, τις οποίες θα δοθούν στην κυβέρνηση μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Οκ, okay, σε κάποια centralized exchange αυτό ενδεχομένως να είναι εφικτό, αν πάμε σε DEXs και αν πάμε σε ειδικά σε marketplaces NFTs, κουνιούνται διάφορα ποσά εκεί πέρα, τα οποία είναι αρκετά δύσκολο
να εντοπιστούν για να ισχύσει, να εφαρμοστεί και να έχει νόημα κάτι τέτοιο. Δεν θα κάτσω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το λέω σαν παράδειγμα ότι είμαστε στη φάση που θα θεσπιστούν κανόνες. Άλλο παράδειγμα είναι η FATF, Financial Action Task Force, η οποία ήδη έχει προτείνει διάφορες ρυθμίσεις και νομοθεσίες για τα stablecoins. Τα stablecoins, τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την αγορά και σε όλο το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων, κυρίως τα centralized stablecoins όπως είναι Tether, USDC, Paxos κτλ. Αυτά θα έχουν μία ρύθμιση, θα πρέπει να οριστούν τι είναι και πώς κουνιούνται. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο ευνοϊκές ή όχι θα είναι αυτοί σε ρυθμίσεις, νομοσχέδια, κανόνες κτλ., αναλόγως είναι πιθανό να αντιδράσει και η αγορά. Δεύτερος παράγοντας που συνενεί και πυροδοτεί το κακό σενάριο είναι το τι συμβαίνει στο ευρύτερο εξωτερικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Έχουμε έντονες πληθωριστικές τάσεις, έχουμε μεγάλο τύπωμα χρήματος μέσω ποσοτικής χαλάρωσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και διεύρυνσης του ισοζυγίου στην Federal, πράγμα που αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να μαζευτεί. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Federal, ότι θα αρχίσει το λεγόμενο tapering. Τι είναι αυτό? Δεν σταματάει την ποσοτική χαλάρωση, ούτε μαζεύει τα λεφτά πίσω. Απλά μειώνει το ρυθμό με τον οποίο διοχετεύεται ρευστότητα στην αγορά. Δεν το ξεκίνησε ακόμα. Είναι να το ξεκινήσει τέλος του χρόνου ή στο πρώτο τρίμηνο του 2021 και μόνο στην ανακοίνωση αυτή και παράλληλα να αυξηθούν τα επιτόκια, μόνο και μόνο σε αυτή την ανακοίνωση της μείωσης της ρευστότητας από τη Federal, ήδη είχαμε τις πρώτες αναταραχές στα παραδοσιακά χρηματιστήρια. Αν πάμε σε μια πιο ανεξέλεκτη κατάσταση, κατάρρευση και κρίση στο παραδοσιακό σύστημα, σίγουρα αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ έντονα και το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, δεν έχω αλλάξει άποψη προσωπική, δηλαδή εγώ πιστεύω και θα συνεχίσω να το πιστεύω ό,τι και να γίνει ότι το Bitcoin είναι αντιστάθμιμα κινδύνου έναντι τέτοιων καταστάσεων. Παρόλα αυτά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή στον χώρο έχουν μπει μεγάλα funds, μεγάλες εταιρείες και πλέον το Bitcoin αποτελεί asset στα πορτοφόλια πολύ μεγάλων επενδυτών. Τώρα, όταν συμβαίνει μια τέτοια κατάσταση και μια τέτοια κατάρρευση, ας το πούμε, ή κρίση ή οτιδήποτε, ή πανικός, αυτό που ήθιστε να συμβαίνει είναι ότι πρώτα φεύγουν από τα πορτοφόλια των μεγάλων, τα πιο riskier asset για να αποκτήσουν ρευστότητα. Και δυστυχώς, ευτυχώς, το Bitcoin κατατάσσεται σε αυτή την κλίμακα των asset που εμπεριέχουν πολύ μεγάλο ρίσκο. Οπότε, σε ένα τέτοιο σενάριο, είναι πιθανό να ρευστοποιήσουν τα holdings που έχουν αυτοί οι μεγάλοι και αυτό να δημιουργήσει έτσι έναν φαύλο κύκλο κατάρρευσης, πτώσης και crash στην αγορά. Το σημερινό επεισόδιο δεν έχει σκοπό να πανικοβάλει κανέναν, ίσως να προσγειώσει μερικούς, καθώς Moon Boys είμαστε όλοι, Moon Boy είμαι και εγώ, και είμαι πεπισμένος 1000% στην μακροχρόνια επιτυχία του Bitcoin. Παρ' όλα αυτά, αυτά που ανέφερα είναι κάποια θέματα τα οποία συμβαίνουν ήδη και θα συμβούν και το πιθανότερο σενάριο είναι να έχουν αρνητική επίπτωση στην αγορά. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των ρυθμίσεων, όπως είπαμε, η αγορά πλέον και το Bitcoin έχει μεγαλώσει τόσο ώστε να έχει αντίστοιχα υποστηριχτές όσους και πολέμους. Οπότε και αυτοί βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα, από απλούς επενδυτές μέχρι μεγάλους επενδυτές, fund manager, ανθρώπους στην πολιτική, ακαδημαϊκούς. Όσοι αρνητές υπάρχουν, άλλοι τόσοι υποστηρικτές υπάρχουν με αντικρουόμενα συμφέροντα. Και επίσης η απειλή για κάποιον είναι ευκαιρία για κάποιον άλλον. Το γεγονός ότι η Κίνα έδιωξε τους miners και η Αμερική τους άνοιξε την πόρτα είναι ένα μεγάλο business. Το αν κάποιος με κάποιους κανόνες και ρυθμίσεις θα δυσκολέψει τη λειτουργία και κάποια άλλη μικρότερη χώρα με ευνοϊκότερους κανόνες την πάρει, ενδεχομένως αυτό να είναι μια τρελή ευκαιρία για τη χώρα αυτή. Σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς με κάποιους ωραίους και ευνοϊκούς κανόνες σε ένα μουρλό σενάριο θα μπορούσαμε εδώ στην Ελλάδα, που είμαστε μαγαζί γωνία για τρεις υπήρους, να πάρουμε τα headquarters από Kraken, Coinbase, Bitstamp και Bittrex, από μεγάλα ανταλλακτήρια, να είναι εδώ στην Ελλάδα. Αυτό τι τζίρο θα έφερνε, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργούσε, τι όφελος θα είχε η Ελλάδα από όλο αυτό, έτσι. Και κλείνω την παρένθεση, γιατί θα έχει αυτό το απίστευτο game theory που έχει αυτή η αγορά και που έχει φτιάξει το Bitcoin. Θα δούμε πώς θα παίχτει όλο αυτό σε παγκόσμια κλίμακα. Από άποψη τώρα του δεύτερου θέματος, της παγκόσμιας κρίσης, και εγώ είμαι πεπισμένος ότι σίγουρα βραχυπρόθεσμα θα επηρεάσει τα αρνητικά, αλλά το hedging έναντι του υπερπληθωρισμού αυτή τη στιγμή
Για μένα δεν υπάρχει καλύτερο asset για το Bitcoin. Προσωπική εκτίμηση, έτσι, not financial advice. Obviously, αυτά για να κλείσουμε. Θα ήθελα φυσικά και τη δική σας άποψη, αν συνενείτε και πιστεύετε και συμφωνείτε με αυτά που είπα ή έχετε κάποια αντίθετη άποψη, με ένα σχολιάκι θα ήθελα να τη δω από κάτω και να το συζητήσουμε. Και από εκεί και πέρα, όπως πάντα, ένα πράγμα να θυμάστε, πως το μοναδικό, πραγματικό, περιουσιακό στοιχείο είναι ο χρόνος σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που τον επενδύσατε για να δείτε τη σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Γιώργος για τους Financial Greeks. Your time, your money.